τελευταίες προστύπησης σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό και αποθετικό έγινε το 2010, σε περιορισμένο βέβαια αριθμό. Το ΦΣΥΜ τώρα, το 2020, έχουμε τις νέες προσλήψεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευνοϊκές στην πρώτη φάση για τυχείο, διότι θα συνεχώσουμε έτσι το ειδικό δημοτικό σχολείο με ό,τι ειδικότητα απαιτείται για να λειτουργεί πιο ομαλά από την έξι σχολικής χρονιάς. Βέβαια, αναμένονται και διορισμός και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Γιατί, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο 1.029 που ανακοινώθηκαν, είναι περίπου άλλοι 3.000 εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας βέβαια και τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι και αυτά σε μία διαδικασία. Τι ειδικότητες έχουμε τώρα που γίνονται οι προσλήψεις? Έχουμε μία λογοπαιδικό, έχουμε μία ψυχολόγο, μία σχολική νοσηλεύτρια, μία εργοθεραπεύτρια και μία κοινωνική λειτουργό. Βασικές ειδικότητες λειτουργεί ομαλά ειδική αγωγή στοιχείων. Οπότε με αυτές είναι καλυμμένο το ειδικό σχολείο, δηλαδή δεν θα έχουμε ζήτημα κάθε χρόνο με αναπτυξία. Όχι, όχι, όχι. Από αυτό που απαιτείται τώρα να διορισθούν και εκπαιδευτικοί P71 και P61, δηλαδή δάσκα και νηπιαγωγή, τη ειδική αγωγή, να καλύψουν τα κενά τα οποία παρουσιάζονται. Για αυτούς προχωρούν οι διαδικασίες. Βεβαίως. Που βρίσκονται στο στάδιο των αιτήσεων ή έχει... Όχι, 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 είναι στο στάδιο της επεξεργασίας και να διοριστούν. Οπότε το Σεπτέμβριο θεωρείτε ότι θα έχουμε δηλαδή... Πολύ νοεί, οι δορισμοί της ειδικής αγωγής, ένα σημαντικό σαγός, ναι. Όσον αφορά τη γενική εκπαίδευση. Τη γενική εκπαίδευση που έχουν και εκεί ελλείψεις, τώρα στην διαδικασία να κατατεθούν τα δικαιολογητικά, ήδη έχουν και στην υπηρεσία μας οι νέοι εκπαιδευτικοί για να κατατέσουν τα δικαιολογητικά τους. Γίνεται μια ηλεκτρονικά, αλλά και τα φέρνουν και το φάκελό τους για να ελεγχθεί υπηρεσιακά και να διασαυρωθούν τα στοιχεία. Πόσες θέσεις έχει η ΧΙΟΣ που θα μπορέσει να καλύψει από αυτούς τους διορισμούς, έχουν εικόνα? Εξαρτάται και πόσα ακόμη συνταξιωτής θα έχουμε την τρέχουσα περίοδο. Αυτό το ξέρουμε πλέον τον Απρίλιο, όταν οι συνάδελφοι καταθέσουν δικαιολογητικά για σύνταξη.